Θα ξεκινήσουμε σήμερα με τα όπλα του παιχνιδιού και πάλι είναι βασισμένα πάνω στο Counter-Strike. Οπότε και το economy και τα όπλα και οι επιλογές των όπλων έχουν απόλυτη σχέση με το Counter-Strike, φυσικά με διαφορές, εννοείται, αλλά επειδή ακριβώς πατάνε πάνω σε αυτές τις αρχές, υπάρχουν αρχές και θα πάμε να τις δούμε. Σε αυτό το παιχνίδι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η οικονομία. Να αγοράζουμε μαζί με την ομάδα μας, να έχουμε όλοι πάνω κάτω τα ίδια λεφτά και να κάνουμε κοινά πράγματα για να αυξάνουμε τις πιθανότητες μας σε κάθε παιχνίδι και σε κάθε round, που είναι το πιο σημαντικό. Τίποτα δεν εγγυάται τη νίκη. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Είτε έχουμε Phantom, είτε έχουμε Ghost, το round μπορεί να πάει και για τις δύο πλευρές. Τα gun round είναι τα round τα οποία έχουμε full το utility μας, όλα μας τα skill, το armor μας, τα heavy shields, που είναι το επίσης πάρα πολύ σημαντικό για να μην τρως τα one shot από τα περισσότερα όπλα, και να έχουμε και ένα από τα δύο όπλα εδώ πέρα τουλάχιστον, αν δεν παίζουμε sniper, που τότε θα θέλουμε το operator. Οπότε αυτή τη στιγμή το παιχνίδι έχει το Phantom και το Vandal, η μεγάλη μονομαχία των δύο αυτών όπλων, και η δεύτερη μεγάλη μονομαχία είναι το Classic Pistol ενάντια στο Ghost Pistol. Πότε πιστεύω ότι πρέπει να το παίρνουμε, πότε είναι καλό το ένα, πότε είναι καλό το άλλο, και το ίδιο ισχύει για το Phantom και το Vandal. Πάμε να δούμε λοιπόν Phantom εναντίον Vandal. Το Phantom είναι ένα όπλο το οποίο είναι βασισμένο πάνω στο κλασικό Mi-4 του Counter-Strike με σιγαστήρα, όπως μπορούμε να δούμε. Και κατά συνέπεια, το Phantom είναι ένα όπλο το οποίο έχει ένα πάρα πολύ καλό rate of fire, βαράει δηλαδή γρήγορα, βαράει δυνατά. Τι ωραία που γράφουν τα νούμερα. Βαράει δυνατά, βαράει σε απόσταση, έχει καλό spray. Μπορούμε να κάνουμε πολύ καλό spray. Θα δοκιμάσουμε εδώ. Και είναι ιδανικό για όταν είμαστε defenders. Γιατί θέλουμε αυτό το όπλο όταν είμαστε defenders? Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις που μας επιτίθονται θα βρεθούμε σε καταστάσεις να κρατάμε κάποιο angle και να πεταχτούν μπροστά μας 2-3 αντιπάλους. Εμείς θα αναγκαστούμε να κάνουμε κάποιες κινήσεις, κάποια spray τα οποία, καθώς βαράμε, θα προσπαθήσουμε να κρυφτούμε και όλες να πάμε στο επόμενο cover για να αντιμετωπίσουμε σωστά τη μάχη. Δεν πρόκειται να, σαν defender, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι ένα άνοιγμα του map εδώ πέρα και μπροστά μπορεί να έρθουν κακοί, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να βγούμε και να βαράμε έτσι μονόσφαιρα. Θα το κάνουν αυτό παίχτες, εννοείται, θα το συναντήσετε. Δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Εμείς ουσιαστικά δουλειά μας σαν defenders είναι να πάρουμε info και να οργανώσουμε την ομάδα. Άρα το συγκεκριμένο όπλο είναι ένα όπλο που μας επιτρέπει πολύ καλή ευκαινησία, πολύ δυνατές μάχες close combat και παραπάνω σφαίρες στο γεμιστήρα από το Vandal. Άρα είναι ένα όπλο με το οποίο σαν defenders μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ποιο είναι το μειονέκτημά του τώρα? Αυτά είναι τα 20 μέτρα του παιχνιδιού. 140 one-tap στο κεφάλι. Το 140 είναι ένα πολύ καλό νούμερο και επίσης είναι μια δύναμη του Phantom, γιατί 10 damage μπορεί να έχει φάει ένας αντίπαλος από οποιαδήποτε πηγή. Μπορεί να έχει φάει κάποιο utility, γενικά μπορεί να έχει γίνει οτιδήποτε, κάποιο μπετό. Άρα το one tap στο κεφάλι πάρα πολλές φορές είναι kill με το Phantom. Βέβαια, τα 20 μέτρα όπως βλέπουμε είναι σχετικά μικρή απόσταση. Ακόμα και μέσα στα bombsite υπάρχουν picks τα οποία είναι από τέτοια και ακόμα μεγαλύτερη απόσταση. Οπότε για πάνω από 30 μέτρα, που στα 30 μέτρα μπορούμε εύκολα να κάνουμε ένα τέτοιο τύπου spray και να γράψουμε 200 damage στον αντιπαλό μας, για τέτοια plays το Phantom είναι χειρότερο, και εδώ έρχεται το Vandal με σαφώς χειρότερο για το fire. Ένα πιο βαρύ όπλο όπως βλέπουμε, με 25 σφαίρες, που σημαίνει ότι πρέπει να τις κάνουμε να μετρήσουν περισσότερο, και αυτό γιατί με μία θα δούμε ότι κάνει 156 damage, δηλαδή ακριβώς το damage που χρειάζεται για να σκοτώσουμε έναν αντίπαλο. 150 HP έχουν με full armor και δεν έχει σημασία η απόσταση στο Vandal, άμα το πετύχω ποτέ, δεν έχει σημασία η απόσταση γιατί ρίχνει μία από οποιαδήποτε απόσταση. Γενικά κάνει πάρα πολύ damage, είναι πάρα πολύ καλό πίσω από τα μπετά. Συνιστώ ανεπιφύλακτα το Vandal για positions, ίσως και σαν defender, που θα ξέρουμε ότι θα χρειαστεί να παίξουμε πολλά long range fight, δηλαδή fight τα οποία θα είναι πάνω από 25 μέτρα. Και ίσως στην αρχή του round να είναι και κάπου εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις το Vandal μας δίνει τη δυνατότητα
να κάνουμε κάποια ακραίο play. Να βγούμε πίσω από ένα cover και να ρίξουμε μία στο long. Εντάξει, όχι εγώ πρωί-πρωί από ό,τι φαίνεται. Γενικά, και αφού μας δίνει αυτή τη δυνατότητα και μόνο, έχει την αξία του και χρειάζεται η ομάδα να έχει και Vandal είναι κίνδυνος. Ειδικά αν οι αντίπαλοι έχουν sniper. Το μόνο rifle που μπορεί να κάνει ζημιά στο sniper είναι το Vandal. Βέβαια, δεν θες να το κάνεις αυτό. Θες με την ομάδα σου να συγχρονίσετε τα utility, να πιέσετε το operator, όπως λέγεται στο Valorant και ούτω καθεξής. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Αν υπάρχει πιθανότητα να κερδίσεις κάπως τα long range fight με κάποιο όπλο, αυτό είναι το Vandal. Και το Vandal έχει επίσης πολύ τίμιο recoil πλέον, γιατί το φτιάξανε στο τελευταίο patch. Πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς τώρα για να δοκιμάσουμε τα όπλα. Το Valorant έρχεται με ένα built-in training camp, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, που υπάρχει για αρχή και μπορούμε να μπούμε εδώ μέσα και να δοκιμάσουμε διάφορα πράγματα. Είμαστε στο shooting area. Στο shooting area με το F3 ρυθμίζουμε τη δυσκολία της ταχύτητας με τα οποία θα σπονάρουν τα bot. Δεν τους βάζουμε armor, δεν έχει σημασία. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά, μπαίνοντας πρώτη φορά σε ένα shooter παιχνίδι, θέλουμε να φτιάξουμε το sensitivity μας, να δίνει στο mouse αυτό που περιμένουμε να κάνει. Να βλέπουμε μια κίνηση την οποία θέλουμε να γίνεται. Και τι σημαίνει αυτό, θα πατήσω το start και θα καταλάβετε αμέσως. Σε 30 δευτερόλεπτα θα σπονάρουν 30 ανθρίκελα, τα οποία εμείς έχουμε ελάχιστο χρόνο προσθέτεται για να τα πυροβολήσουμε. Και αυτό θα μας δώσει ουσιαστικά ένα καλό ζέσταμα πριν μπούμε το πρώτο μας παιχνίδι ή όταν μπαίνουμε για πρώτη φορά στο Valorant για να φτιάξουμε το sensitivity. Είναι ένα πάρα πολύ καλό tool το οποίο θα μας βοηθήσει να είμαστε in sync με το sensitivity μας. Εγώ αυτό που προτείνω είναι πριν και μετά το session, δηλαδή πριν μπούμε το πρώτο game και αφού πούμε ότι ok, παίξαμε 4-5 game, ας κάνουμε ένα break, να βαράμε ένα bot hard για να κρατάμε συνέχεια το muscle memory σε όσο καλύτερο επίπεδο γίνεται. Το οποίο course μπορείτε να το πάρετε σε διαφορετικές... να κάνετε ό,τι θέλετε. Γενικά είναι open. Μπορείτε να πάτε εδώ για πιο μακρινά shot και να το λούζετε. Μπορώ να πάω και στο πλάι. Και απ' την άλλη, άμα θέλουμε. Παίζοντας λίγο με τα bots, από bots hard που θέλει κάποια έτσι, βασικά reaction και δοκιμάζοντας διάφορα angles και από εδώ, είναι αρκετά ωραίο και δύσκολο. Μαθαίνουμε να αντιδράμε σωστότερα όταν κάποιος μας πετάγεται από εκεί που δεν το περιμένουμε. Αυτό όμως γενικά δεν είναι καλό να το παθαίνουμε στο παιχνίδι. Το να μας βγουν πολλές φορές από ένα σημείο το οποίο δεν το περιμένουμε σημαίνει ότι δεν έχουμε παίξει σωστά το παιχνίδι. Γιατί τα tactical shooter δεν είναι όπως ας πούμε το Apex ή άλλα shooter τα οποία βασίζονται στην ταχύτητα και την ευστοχία. Είναι καλύτερο από tactics το απλά να βαράς πάρα πολύ. Και εδώ καλό είναι, είναι shooter, άμα βαράς πολύ θα σκοντώνεις, θα νικάς, εννοείται. Αλλά σε γενικές γραμμές τα tactical shooter βασίζονται, ή τουλάχιστον το συγκεκριμένο παιχνίδι, στο crosshair placement, δηλαδή που περίπου έχουμε τοποθετήσει το στόχο έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο κεφάλι του αντιπάλου και ιδανικά ακριβώς πάνω, έτσι ώστε όταν τον δούμε απλά να χρειαστεί να πατήσουμε το click. Να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτή την κίνηση που κάνουμε εδώ με τα bot, το λεγόμενο flick, για να βρούμε το που είναι το κεφάλι και να βαρέσουμε. Αυτό είναι χαμένος χρόνος και χρόνος που έχει ο αντίπαλος για να το ρίξει πρώτος. Ας πούμε με κάποιο τύπου μικρό pick, δεν θα το πω και jiggly pick αυτό, και τον δούμε εντελώς μακριά από το στόχο μας, από το να δοκιμάσουμε να κάνουμε αυτό, είναι σίγουρα καλύτερο το απλά να κρυφτούμε και αφού δεν ήταν στο στόχο μας, να μπει και να βγούμε να το κάνουμε μετά. Φάγαμε το πρώτο, κάναμε το transfer. Για να δούμε τι θα γινόταν με δεξί κλικ. Τίμιο, λίγο πιο αργό. Το λίγο πιο αργό σημαίνει ότι εδώ μπορεί να έχω πεθάνει από αυτόν. Οπότε θέλω σίγουρα γρήγορες κινήσεις και θέλουμε οπωσδήποτε το movement μας να είναι καθαρό. Με το δεξί κλικ πατημένο δεν μπορώ να κάνω πολύ movement. Βαράω, έχω το στόχο, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ movement. Σε καταστάσεις 1v2 θέλω το movement, θέλω να παίξω, δεν θέλω να παίξω ποτέ έτσι καταρχάς και τους δύο αντίπαλους να με κοιτάνε. Ιδανικά σε ένα 1v2 θέλω να παίξω δύο μικρά 1v1 και να κάνω κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο θα ήταν δύσκολο να το κάνω με zoom γιατί πάει αργά. Παίρνουμε κοντά, 105 από κοντά. Άμα το πετύχω κεφάλι. 87 στα 30. Τι σημαίνει 105? Σημαίνει
One shot αν ο αντίπαλός μας δεν έχει armor. Και ο μόνος τρόπος να μην έχει armor είναι να έχει κρατήσει το free pistol, το οποίο θα του δώσει πιο δύσκολο kill. Το basic pistol armor κερδίζει το USP για αυτόν τον πολύ απλό λόγο. Όπως είδαμε, σε ένα δευτερόλεπτο με το αριστερό δεξί κάνουμε 1.000.000 damage. 156 head body. Πάλι τα περισσότερα fight μας θα γίνουν μέσα στο bomb site. Ιδανικά θέλουμε να κάνουμε 2 αριστερά, 1 δεξί κλικ και να κρυφτούμε. Γιατί μετά το δεξί κλικ το όπλο αργεί λίγο να, κάνει το, να βγάλει το επόμενο hit του. Κεφάλι, 3 burst, έφυγε. Επόμενο. Και μάλιστα όσο πιο κοντά, τόσο πιο καλά. Με ένα 3 burst κεφάλι σκοτώνεις. Οπότε σαν defender χρειάζεται, ανάλογα και το setup, σε ήρωες που είναι πολύ βασικό να έχεις όλο το utility τους. Η Raze δεν είναι μία από αυτούς τους agents. Αλλά ας πούμε για παράδειγμα, ο Brimstone είναι αυτός ο agent. Θες τα smokes. Οπωσδήποτε όλα τα smokes, sage. Οπωσδήποτε θες το wall. Το wall όμως έχει 400 gold. Δεν γίνεται να το πάρεις αλλιώς. Και άμα θες full utility, δυστυχώς με το healer δεν έχει ούτε light shields. Φυσικά το Ghost είναι το καλύτερο πιστόλι στο παιχνίδι. Head-head, εντάξει, πεθαίνει για πλάκα. Αλλά και head 2 body, που είναι πιθανό σενάριο όταν κρατάμε μια γωνία. Ακόμα απέναντι και σε gun. Είναι το καλύτερο πιστόλι να μάθουμε. Όχι γιατί είναι καλύτερο για το pistol round πάντα απέναντι στο basic pistol, αλλά γιατί είναι το pistol το οποίο θα πάρουμε περισσότερα στο παιχνίδι. Δηλαδή στα echo θα πάρουμε Ghost. Σε όλα τα άλλα round του παιχνιδιού, εκτός αν χάνουμε πολύ, που δεν έχουμε αυτά τα λεφτά, πρέπει η ομάδα να συντονίζεται και να κάνει οικονομία. Και στο echo το Ghost είναι μια πάρα πολύ επικίνδυνη επιλογή για τους αντιπάλους, οι οποίοι αν κάνουν λάθος και σου δώσουν το window να ρίξεις 2 headshot, ας πούμε, αυτό είναι free frag για σένα και είναι πολύ πιο εύκολο από οποιοδήποτε άλλο όπλο του παιχνιδιού. Και θα μου πεις, γιατί όχι sheriff? Καταρχάς, εμπειρικά θα δούμε ότι τα 800 credits που κοστίζει το sheriff το καθιστούν αδύνατο να αγοραστεί σε μερικά συγκεκριμένα echo. Αν δεν έχουμε σκοτώσει πολύ στο παιχνίδι, είμαστε χαμηλά στα frags, δεν μπορούμε εύκολα να πάρουμε στα echo round μας sheriff. Αν μπορούμε, ίσως και να το προτιμήσουμε κάποιες φορές απέναντι από το USP, δεν αντιλέγω, γιατί αυτό και αν ρίχνει μία. Βέβαια, ούτε αυτό από πολύ μακριά ρίχνει μία, κάνει 145 όπως βλέπουμε. Έλα εδώ. Αλλά σε άλλες αποστάσεις κάνει one shot. Η πιθανότητα του one shot και μόνο δίνει στο sheriff αυτή την έγκλη την οποία έχει. Ήρθε η νίκη.